Ιδιαίτερη χαρά επισκεπτόμαστε σήμερα ένα έργο το οποίο έχει μία μακρά ιστορία, ένα έργο το οποίο εξαγγέλθηκε το 1998, άρχισε να κατασκευάζεται το 2013. Ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αυτό της παράκαμψης οικισμού ελαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Είναι ο δρόμος από τον οποίο δεκάδες εκατομμυρίων κιλών επιτραπέζων σταφυλιών της Καβάλας, πιστοποιημένων και υψηλής ποιότητας, εξάγονται από αυτό το κομμάτι του δρόμου και εξάγονται στις τέσσερις άκρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί το παρακείμενο χωριό υπέφερε από επί δεκαετίες και είχε θέματα ασφαλείας εξαιτίας του ότι η κίνηση περνούσε μέσα από το χωριό και ήταν γνωστή μια παροιμία που έλεγαν οι φορτηγατζίδες ότι αν ξεκινήσει από το Μυρτόφυτο και περάσει το ελαιοχώρι, τι είναι η Γερμανία, έφτασες. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή το έργο ολοκληρώνεται. Υπάρχουν κάποιες διοικητικές εκκρεμότητες όπως η συνένεση της τροχέας, όπως η έκδοση μιας βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών και η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα των φωτιστικών σωμάτων. Η παράκαμψη ελαιοχωρίου είναι ένα έργο που πέρασε στην κυριολεξία από 40 κύματα, καθώς μετά από πολλά χρόνια από τότε που για πρώτη φορά υπήρξε σαν σκέψη, φτάσαμε στο σημείο σήμερα στη φάση ολοκλήρωσής του. Σήμερα είμαστε σχεδόν έτοιμοι στο παραπέντατο να πούμε ότι μπορούμε να το δώσουμε σε κυκλοφορία. Πρόκειται για 2.650 μέτρα με καινούργιες προδιαγραφές που και αυτές μας έκανε στο μελετητική φάση να κάνουμε τις αλλαγές μας και τις καθυστερήσεις. Με 8 μέτρα πλάτος οδοστρώματος, 2 λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση. Έχει 3 ισόπεδους κόμβους ηλεκτροφωτισμένους και πιστεύουμε ότι θα δώσει μια ευκολία στη διακίνηση των προϊόντων αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια στη γενική κυκλοφορία. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει 3 συνδετήριους κόμβους, ένας για την είσοδο του ελαιοχωρίου, ένας στην έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος προς Μυρτόφυτο και ένας για το κέντρο του οικισμού ελαιοχωρίου. Ένας δρόμος ο οποίος εξαγγέλθηκε πολλά χρόνια πριν, από το 1998. Δυστυχώς διάφορα προβλήματα γραφειοκρατικά αλλά και θέματα που αφορούσαν τις απαλουτριώσεις των ιδιοκτησιών, τις οποίες διέρχεται ο συγκεκριμένος δρόμος, οδήγησαν το έργο αρκετά χρόνια πίσω. Είμαστε ευτυχισμένοι που καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε. Πρόκειται για ένα δρόμο ζωτικής σημασίας, ιδίως για τα χωριά της περιοχής, διότι εδώ πέρα εδρεύουν οι περισσότερες εξαγωγικές εταιρείες, κυρίως νοπών προϊόντων και σταφυλιών, με αποτέλεσμα να γίνεται εμπόριο χιλιάδων τόνων σταφυλιών και να διέρχονται εκατοντάδες δελήκες ημερησίως, ιδίως μετά την περίοδο του 15 Αυγούστου που αρχίζει και η εξαγωγή του σταφυλιού. Όλα αυτά τα φορτηγά διερχόταν μέσα από τις κατοικημένες περιοχές, μέσα από το ελαιοχώρι, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των κατοίκων, δημιουργώντας και άλλα ζητήματα ρήπων όπως είναι η χορύπανση και ατμοσφαιρικών ρήπων. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η κύρια κίνηση των φορτηγών θα γίνεται από το συγκεκριμένο δρόμο μακριά από τις κατοικημένες περιοχές. Γεγονός που θα δώσει και μια νέα ανάσα στα χωριά του ελαιοχωρίου όπως και του Μυρτοφύτου και θα βοηθήσει και τις εξαγωγές των προϊόντων, διότι θα είναι πιο εύκολη η διέλευσή τους μέσα από έναν περιφερειακό δρόμο προς τις κεντρικές οδούς για την εξαγωγή των προϊόντων. Όντως, αυτός ο δρόμος έχει αποσυμφορήσει το χωριό από την κίνηση, από τα ψυγεία και από το ένα και από το άλλο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει λύσει το πρόβλημα αυτό και είναι το πιο βασικό.